Να φιονίψω μου, Γιώργο. Τώρα είμαι λίγο με τα οξυγόνα, λίγο καλά. Θα πιστεύω να μην ξαναεπανέλθω πάλι. Θα δω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Αγγελική και να ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Να είναι πάντα καλά και στον κύριο Θάνο, τον υπέροχο κονσολιέρη. Και να ευχαριστήσω προσωπικά εσένα και όλους τους συνακροατές για το ενδιαφέρον σας. Γιώργο, αυτές τις μέρες που είμαι στο νοσοκομείο κατάλαβα ότι ζούμε σε ένα μεγάλο στρατόριο συγκέντρωσης. Από την ώρα που πήρα τηλέφωνο Γιώργο και το ψυχοδρομά μου, ξέρανε τι ώρα που έμενα. Πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν ακόμα και ότι το 79 έκανα μια εγχείρηση κολικοειδίτη. Τα ξέραν όλα. Από το 2004 που έκανα αυτές τις θερμικές κάμερες να παρακολουθάνε τον κόσμο και τώρα το φάει ψήφος τον ένα αυτό. Τι κάνανε 10.000, μας παρακολουθάνε κάθε μέρα Γιώργο. Αυτό το χαράζει τα πόδια μας είπε ότι μας έχει χαρτάρει όλους. Θα πιστεύεις αυτά Γιώργο. Μπορεί να σε τεκτοποιήσουν αμέσως. Κουκούλα να βάλεις όπως έχουν πάρει, πως περπατάς, πως κουνάς τα χέρια σου. Σε τακτοποιούν αμέσως. Αυτοί δεν τακτοποιούν τις πράκτορες, τους δικούς τους. Τους άλλους όλους τους τακτοποιούν αμέσως. Το πιστεύεις Γιώργο ότι είμαι σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τι γνώμη έχεις. Δεν είχαμε Γιώργο να με βάλουν σε θάλαμο και μάλλον σε ένα θάλαμο με τρεις κυρίες μέσα. Αλλά τα αφήσω ένα παραπαρμό της άκουα, δεν τις έβλεπα. Γιατί είναι και τα πράγματα. Έμαθα από πού να κάνουμε να πούμε μαγειρική. Μιλάγανε να πούμε για τον κομπλέν στα πρώτα νιά μέχρι για μάγια μιλάγανε. Λέει η γιαγιά που ήταν εκεί για πάθη πνευμονία. Λέει στην κόρη να πει στην εγγονή ότι να μην στεναχωρείται με αυτό ο δανό και τρέχει από πίσω του. Να πάρει να πούμε μια κοιλότητα με περίοδο και την πάρει λέει στα εσόρουγα του δανού για τρεις ώρες και να την πάρει από εκεί και να τρέχει λέει σαν κουτάβι από πίσω του. Έτσι έκανα και εγώ λέει να πούμε του γέρου και τον έχω 62 χρόνια τύπο και υπογραμμό. Μάρε μαμά, λέει κόρη τι είναι αυτά που λέει, τι να πω τώρα το παιδί. Άκουσες λέει τι σου είπα. Γιώργο, το μυαλό της γυναίκας γεννιέται μεγάλο, αλλά δεν αναπτύσσεται. Εδώ ρε Γιώργο, δεν μπόρεσε να μην αγγλιτώσει ο Δόδη, Μαντάμ Κιουρί, που ανακάλυψε το Πολόνιο και το ράδιο. Ακόμα και ο Ανισάν κατά προσοχή μπροστά της. Είχε πάρει δύο Νόμπελ χημίας και τα έπιαξε με ένα μαθητή της, με ένα πιτσιρίκο, σαν τον Μακρόν, που τα έπιαξε με τα δασκάλα του. Και μην το κατηγοράγανε, την κατηγοράγανε όλες τις μέρες και τα περιοδικά της απόλυσης εκείνης. Στέλνει ρε Γιώργο να πυρμάνει μια επιστολή πανέξυπνη. Λέω πως όμως για τα ζώα έτσι και οι άνθρωποι. Όταν δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη φύση τους, δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Απλώς ας καταλάβουμε. Και ο μεγάλος πρώην Γιώργο τι έγραψε, δεν υπάρχει παγκοσμίως χειρούργος στον πλανήτη που να μπορέσει να αφαιρέσει τζαμπού από το μυαλό της γυναίκας. Ένα μυστήριο πράγμα. Βλέπεις παγκοσμίως όλη η γη δουλεύει για τη γυναίκα. Αλλά το λατρεύω από το δύο πλάσμα. Μ' αρέσει Γιώργο να παίζω κάθε μέρα με το μυαλό μαζί. Ξέρω στο τέλος θα με νικήσει. Αλλά το παλεύω όσο μπορώ. Ξέρω θα με νικήσει γιατί να καταγγείλα που θα σου δει. Όταν έχει γυναίκα γιατί ο άντρας είναι μου τρούχος. Δεν μπορεί να βάλει το μυαλό να δουλεύει πως δεν το τράω. Πως καταρχήν δεν ζητάει να σωρά μια γυναίκα. Την ειλικρίνεια. Δεν θα την βρει ποτέ. Δεν είναι ποτέ ειλικρινής. Μπορεί να σου λέει το ναι και μετά να σπέρασε μας μόνο. Δεν πάνε να γεστεί και εσύ. Ή να πέφτσα το πρωί από το σπίτι για να σε μουτζώνει. Και όμως συναντάει ένα αγάπη μας. Και από πρωί να σου δίνει μούτσες. Να άπησα από πίσω. Συμφωνώ. Βέβαια. Εγώ Γιώργο μου αρέσουν από λαϊκά. Από έντεχνα τα πάτε, τα πυλαϊκή και είναι μουσική ροκ. Βάζω τα τραγούδια που εκμεταλλεύω την ψυχή μου. Δηλαδή ένα Φρανκ Ζάπα, ένα Σιβρεϊβόν, ένα Παπαγκάρι, ο λατρεμένο μου Τσιτσάνι. Ποτέ δεν άκουγα. Δηλαδή δύο-τρία τραγούδια μου αρέσουν το Χατζηδάκι και τρία το Δωράκι. Αυτό το Μαρκόπουλο δεν πήγαινα με τίποτα. Είμαι το νούμερο 9 και δεν είμαι το νούμερο 15 και μην μιλά. Ποτέ δεν μου αρέσουν τα τραγούδια, Γιώργο. Εγώ θέλω τραγούδια να εκμεταλλεύω την ψυχή μου. Γιώργο, ακούω τώρα που μιλάτε για το Μελισσανίδη, για μένα ο μεγάλος μάνατζερ αυτή τη στιγμή
στην Ελλάδα είναι ο Καρατζαφέ. Τρίπλο το Βλασάτου, Βορύδη, Γεωργιάδη και Πλεύρη. Και κόμμα δικό του, με τον Βελόπουλο. Ακριβώς, για τούτο να το πάνω για τα ψηφοφόρια, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, να χαρεί ο Οικονομάκο να το πάνω, λέει, επικρατεία. Θα πάνω από την Κρυά και μου τον Μουγδούρο. Τέλος πάντων, να είναι όλοι καλά, ρε Γιώργο. Θέλω να μάθουμε νέα για τον Λευτέρη το φίλο μας. Του σχεδιασμού σε όλο τον κόσμο και το ένα που θέλει τώρα τον Λευτέρη το Τάνιο το φίλο μου.